Να σας καλωσορίσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομη και αυτό που θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση, πέρα από το καθαρά νομικό κομμάτι, το οποίο θα αναλυθεί εκτενώς στη συνέχεια, είναι το πλαίσιο μέσα και γύρω από το οποίο θεωρούμε ότι εν τέλει κατατίθεται και αυτός και αυτό το νέο νομοσχέδιο προς ψήφιση και προς συζήτηση. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, το οικοδόμημα της Δυτικής Δημοκρατίας είναι πια επισήμως έτοιμο να θέσει σε ισχύ το αντιτρομοκρατικό του οπλοστάσιο. Σχεδόν ταυτόχρονα στην Ελλάδα, με την εξάρθρωση του ΕΛΑ και της 17 Νοέμβρη, έχουμε την περίοδο ορόσημο για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι κάθε είδους τρομονόμοι για την ολοένα και μεγαλύτερη περιστολή ανθρώπινων δικαιωμάτων και για την ποινικοποίηση κάθε είδους δράσης ή αντίδρασης, ακόμα και αν φτάνουμε πια στο σημείο η δράση και αντίδραση αυτή να είναι ποινικοποίηση της αλληλεγγύης ή των συγγενικών σχέσεων. Το ιδεολόγημα της ασφάλειας βρίσκει τότε ακριβώς το απόλυτο αίρισμά του και ξεκινά με γοργούς ρυθμούς η σύγχρονη αντιτρομοκρατική εκστρατεία. Περνάμε έτσι από το κράτος πρόνοιας των μεταπολεμικών χρόνων στο κράτος ελέγχου για να καταλήξουμε πλέον στο κράτος ασφάλειας, εγκαινιάζοντας τη νέα μεγάλη αφήγηση, την εποχή της ασφάλειας και του αντιτρομοκρατικού πολέμου. Το πρώτο σκέλος της μεγάλης αυτής αφήγησης είναι ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός, από την έκτακτη ανάγκη στην εξαίρεση. Με πρόσχημα τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και τη θωράκιση της αστικής δημοκρατίας, βλέπουμε να ορθώνονται μπροστά μας το τείχος του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, που με πρόφαση έκτακτες ανάγκες βλέπει παντού εξαιρέσεις. Με βασικά χαρακτηριστικά το στρατοπεδευμένο άνθρωπο, την κράτηση χωρίς δίκη, τον εγκλεισμό χωρίς καμία νομική δικαιολόγηση και την επέκταση του κρατικού ελέγχου σε κάθε πτυχή της ζωής μας, της καθημερινότητας, το τέρας του σύγχρονου ολοκληρωτισμού είναι πλέον απομακρυσμένο από κάθε είδους μεγάλα κεντρικά νοήματα, ιδεολογικές αποχρώσεις, κεντρικές αφηβηγήσεις, όπως ακριβώς επιβάλλει το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο διαχείρισης της εξουσίας. Δεν έχουμε δηλαδή απέναντί μας μια συνεκτική ιδεολογική κρατική πολιτική, αλλά μια στιγνή κυβερνησιμότητα, μια διαχείριση για την εξουσίαση. Και έτσι ο κρατισμός αναδεικνύει και εφαρμόζει τον ολοκληρωτισμό ως ένα τέλειο τύπο εξουσίας, καθιστώντας την εξουσία απόλυτη και αδιαμφισβήτητη. Κάπως έτσι, όπου το θεσπισμένο δίκαιο δεν επαρκεί, έρχεται η εξαίρεση. Είτε με τη μορφή θεσμικής καινοτομίας, είτε με τη μορφή απόλυτης εκτροπής, περιστασιακά ή μόνιμα, ανασύρεται και αποτελεί την πηξίδα και το νομιμοποιητικό άλοθη οποιασδήποτες κρατικής αυθαιρεσίας. Από την ύπαρξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών, που πλέον αποτελούν κανονικότητα σε κάθε νομό της Ελλάδας, ως την κατάφορη παραβίαση της 18μηνης άδειας, της 18μηνης προφυλάκησης, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης αυτό που κάνει είναι ότι δημιουργεί θεσμικές παρακαταθήκες. Δημιουργεί θύλακες θεσμικής εκτροπής που καταχυρώνουν και επεκτείνουν την παγίωσή του υποσυνθήκες φαινομενικής κοινωνικής ομαλότητας. Είτε μιλάμε για τον Τάσο Θεοφύλου, είτε μιλάμε για τις Σκουριές Χαλκιδικής, ή για την Ιριάννα και τον Περικλή, ή την νομική ανυπαρξία, την νομική απογύμνωση των προσφύγων και των μεταναστών, η εξουσία δημιουργεί μεμονωμένα περιστατικά. Έκτακτες συνθήκες τόσο απειλητικές για την κοινωνία, που αποτελούν αυτομάτως φορείς λιγότερων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι το πεδίο πειραματισμού και απόλυτης αυθαιρεσίας εξουσίας. Απόλυτο και 38 παράδειγμα σε αυτό είναι οι Σκουριές. Στις Σκουριές το κράτος μπορούσε να ρίξει δακρυγόνα στη σχολεία, μπορούσε να στείλει γέρους στα νοσοκομεία, μπορούσε να σπάσει τα πόδια σε γυναίκες που ανέβαιναν στα λεωφορεία για να φύγουν από τις πορείες και όλο αυτό μπορούσε να το κάνει γιατί είχε δημιουργήσει ένα χωριό 400 τρομοκρατών. Αυτό έχει κάνει. Έχει δημιουργήσει ένα χωριό σε ένα πλαίσιο απόλυτης θεσμικής εκτροπής με 400 τρομοκράτες όλων των ηλικιών, από το σχολείο μέχρι τη σύνταξη. Κορονίδα και θεσμικό νομοθετικό εργαλείο σε όλο αυτό. Σε όλη αυτή τη διαδικασία αποτελούν τρομονόμοι της τελευταίας 15 ετίας, είτε ως ολοκληρωμένα νομοθετήματα, είτε ως επιμέρους διατάξεις, κυρίως υπό με τη μορφή διακεκριμένων περιπτώσεων τέλεση εγκλημάτων. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, σε κάθε περίπτωση, βρίσκουμε μπροστά μας νόμους λάστιχο, που χωράνε παντού και πάντα. Δεν έχουν παραθυράκια διαφυγής, μόνο πολλαπλές αναγνώσεις, οι οποίες και επεκτείνουν την εφαρμογή τους. Αμέσως μετά, ή μάλλον ως άμεσο απότοκο σε όλο αυτό, είναι το ποινικό δίκαιο του εχθρού. Φτάνουμε επισήμως, μετά από αυτή την ανάγνωση, στο ποινικό δίκαιο του εχθρού, που δεν αποτελεί τίποτα άλλο
από μια δικαιική αντίληψη που έρχεται σε ρήξη με τα νομιμοποιητικά θεμέλια του κράτους, του κράτους δικαίου. Και δράζεται στην αντίληψη ότι ορισμένες απίθαρχες κατηγορίες κοινωνικών υποκειμένων, δεν πρέπει να προστατεύονται από την ίδια δέσμη νομικών εγγύησεων, δεν αξίζει να προστατεύονται από την ίδια δέσμη νομικών εγγύησεων, συγγνώμη, όπως ένας πλήρης φορέας δικαιωμάτων, ένας κανονικός άνθρωπος. Πρόκειται για την ποινική δικλίδα ουσιαστικά της κατάστασης εξαίρεσης, την απελευθέρωση της κρατικής βίας απέναντι στα απίθαρχα υποκείμενα και την αυστηρότερη τιμωρία του φρονήματος παρά της πράξης. Αποδίδοντας μια κοινή, μια ομαδοποιημένη ταυτότητα σε κοινωνικά κομμάτια που συναπαρτίζουν τον εσωτερικό εχθρό, τον εχθρό της ασφάλειας, ο φόβος αυξάνεται και η εξαίρεση καθίσταται επιβεβλημένη. Γίνεται λοιπόν προφανές ότι ο βιοπολιτικός χαρακτήρας της εξουσίας πηγάζει από την αναστολή της ένομης τάξης. Η ένομη τάξη αυτοαναστέλλεται και απογυμνώνει νομικά τους εχθρούς της. Έχει μια σημασία πολύ γρήγορα να δούμε ποιος μπορεί να αποτελέσει δυναμικά, δυνητικά αυτόν τον εχθρό. Εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, αυτό που ονομάζουμε εσωτερικός εχθρός, καλύπτει ένα φάσμα πολύ ευρύτερο του ανταγωνιστικού κινήματος, καθώς έχει ήδη επεκταθεί σε κάθε βίαιο ριζοσπάστη ή σε οποιοδήποτε παραβατικό μετανάστη. Ο καθένας μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει θύμα του νομικού ολοκληρωτισμού, πόσο μάλλον όταν το παράνομο της πράξης του έχει πολιτικό χαρακτήρα, είτε αυτός αναγνωρίζεται, είτε όχι, νομικά. Το κράτος κρατάει για τον εαυτό του τη δυνατότητα να ορίσει το κανονικό και πετάει την αντίσταση στην κατηγορία του ποινικού. Η κυριαρχία έτσι, και έχει μια σημασία αυτό, επανέρχεται σε ένα προνεωτερικό σχήμα απροϋπόθετου εντελώς ποινικού ελέγχου του εσωτερικού εχθρού της κοινωνίας και εγκαταλείπει το έστω και θεωρητικά φιλελεύθερο δόγμα που ακολουθούσε, το οποίο τιμωρούσε ένοχες πράξεις. Και πάμε αμέσως να περάσουμε στο σοφρονισμό και τις φυλακές, που είναι ας πούμε και το κύριο και βασικό θέμα και φαίνεται, μπορεί να φανεί άρτια όλος ο παραπάνω συλλογισμός. Νομιμοποιητικός πυλώνας της φυλακής στην κοινωνία ήταν ή τέλος πάντων είναι η αντίληψη περί σοφρονισμού του εγκλήστου. Ωστόσο, ακόμα και αυτός ο σκοπός έχει προπολού εγκαταληφθεί από την κυριαρχία, που τώρα αυτό που κάνει και το κάνει ξεδιάνθρωπα, είναι ότι στοχεύει στην εξουδετέρωση, στην αχρήστευση του απίθαρχου υποκειμένου, του απομονωμένου πλέον από την κοινωνία. Η έμπνευση και η λειτουργία του νέου τύπου φυλακών υψής ασφαλείας, είτε αυτό είναι το Μαλανδρίνο, είτε φυλακές τύπου Γ, είτε τα υπόγεια των φυλακών Κορυδαλού, είτε το νοσοκομείο, αποτελεί ένα απόλυτο σύμβολο της επιστροφής στη φιλοσοφία του εγκλεισμού και της οριστικής πλέον εγκατάλειψης της ιδέας του σοφρονισμού. Η φυλακή επανέρχεται, κλείνει τον κύκλο της και γυρνάει εκεί από όπου ξεκίνησε. Επιστρέφει στον αρχικό της στόχο, ο οποίος δεν είναι ούτε η συνέτηση, ούτε ο παραδειγματισμός, ούτε καν η επιβολή της ποινής. Η φυλακή τώρα είναι η συνθήκη που εξασφαλίζει την παραμονή του κρατουμένου μακριά από το κοινωνικό σώμα, στην απομόνωση και στοχεύει στην οριστική αποκοινωνικοποίησή του. Έτσι, η φυλακή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την χωματερή της κοινωνίας, απαλλάσσοντάς τη από την όχλη την εικόνα της, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στον κρατούμενο και την πλήρη αποδόμηση της προσωπικότητάς του, θέτοντας ως απότερο στόχο την πνευματική λοβοτόμησή του. Προς επίρρωση των παραπάνω ισχυρισμών, δεν έχει παρά να ρίξει κανείς μια πολύ μικρή ματιά και θα αναλυθεί και εκτενέστερα περαιτέρω στα όσα επιδιώκει να ορίσει ο νέος σοφρονιστικός κώδικας, που ήδη έχει τεθεί υπό συζήτηση. Θα ήταν προφανώς αφέλεια να πιστέψει κάποιος πως υπό αυτές τις συνθήκες οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα έχει το οποιοδήποτε θετικό πρόσημο. Η μόνη πιθανή σημασία που μπορεί να δει κανείς είναι το δίπολο της εξόντωσης, τόσο του μέσα, της τρομοκράτησης, της αδρανοποίησης του έξω. Εξάλλου, το εισαγγελικό βέτο στις άδειες των κρατουμένων, η ηλεκτρονική επιτήρηση, ο κατοίκον περιορισμός που αντικαθιστά την άδεια και όλες οι ταπεινωτικές σωματικές έρευνες. Το μόνο στο οποίο μπορούν να δείξουν ότι οδηγούμαστε είναι η φυλακή μέσα στη φυλακή και τίποτα άλλο. Βραχιολάκι, κατοίκον περιορισμός, κατάργηση αδειών, υπερεξουσία εισαγγελέων, διακριτική ευχέρεια συμβουλίων σε τέτοια ευρύτητα που δεν έχει ξαναειδωθεί, είναι μόνο μια μικρή ιδέα του εκτρώματος που τίθεται προς συζήτηση και που επουδενή δεν θα πρέπει να επιτραπεί η εφαρμογή του. Ήδη εντός των φυλακών οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες και όσο το νομοσχέδιο πλησιάζει προς ψήφιση, τόσο θα κλιμακώνονται. Δεν θα αναλύσω περαιτέρω ούτε αυτό, γιατί θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία εντός φυλακής. Να πω μόνο ότι είναι προφανές ότι από τη μία υπάρχει το κράτος, το οποίο διαφημίζοντας
τη βαναυσότητά του επιχειρεί να εγκαταστήσει ένα καθεστώς τρόμου και να καταστήσει σαφή τη βαναυσότητά του. Και από την άλλη έχουμε αγώνες από τα κάτω, τα αιτήματα των οποίων μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν βόμβα στα θεμέλια του κράτους και του αντιδημοκρατικού πολέμου που μένεται, τόσο εντός όσο και εκτός των τυχών, από τις επιτροπές αγώνα των κρατουμένων ως το δημόσιο χώρο της Μητρόπολης, ενάντια σε κάθε φυλακή, άμεση απόσυρση του σοφρονιστικού κώδικα και αλληλεγγύη στον αγώνα των κρατουμένων. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πολύ.